Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στα σοβαρά. Πάμε στις πτώσεις που έχουμε σχετικά με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τον θάνατο ενός παλικαριού, 31 ετών, ενός αστυνομικού. Mm-hmm. Ένα παλικάρι το οποίο πήγαινε να συμπληρώσει το μεροκάματο, ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι για να μην ζει στο ενίκιο από τα γρεβενά. Αυτό το παλικάρι που βλέπετε πίσω μας έφυγε. Γιατί κάποιοι δεν πρόσεξαν. Δεν πρόσεξαν την ώρα που γίνονταν οι εργασίες σε ένα σπίτι στον Πειραιά. Ναι. Το θέμα είναι γιατί έχουμε τους αστυνομικούς μας με αυτούς τους μισθούς πείνας. Γιατί δεν τους παρέχουμε επίδομα ενοικίου να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Γιατί τους συμπεριφερόμαστε έτσι ανεξαρτήτως βαθμού θέσης και ειδικότητας, θέλω να σου πω. Mm-hmm. Δεν είναι ψηλή η μισή των αστυνομικών. Την ώρα που παίζουν. Χθες ο κύριος Γερακαράκος μας έλεγε ότι μετά από 35 έτη στην υπηρεσία, ο μισθός του είναι 1.200 ευρώ. 35 χρόνια στην υπηρεσία. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών. 1.290, κάπου τόσο είπε μας. 1.290, ναι. Και θα πρέπει για να κάνει πενθήμερα, δεν μπορεί. 35 χρόνια σου λέω. 35 χρόνια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Ρίγα. Είναι ότι πρόεδρος αστυνομικών της Αθήνας. Κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. 800 ευρώ ένα παλικάρι το οποίο βγαίνει, ή μια κυρία που βγαίνει από τις αστυνομικές σχολές να υπηρετήσει το σώμα, 800 ευρώ. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος? Καλημέρα κύριε Κουτροκόρη. Καλημέρα κύριε Ρίγα. Αυτή είναι η ικτή πραγματικότητα των μισθών στην ελληνική αστυνομία. Ιδιαίτερα όσοι βγαίνουν από τις σχολές και είναι στα πρώτα τους βήματα της εκτής καριέρας, ο μισθός είναι πάρα πολύ μικρός. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι η συντηρητική πλειοψηφία των αστυνομικών είναι στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη και απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία, άρα και τους αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει η καθημερινότητά μας, πόσο χαμηλό είναι το βιωτικό επίπεδο και πόσο βέβαια δύσκολο είναι να αποφασίσεις σαν άνθρωπος να κάνεις ένα οικογενειακό στο μέλλον. Λέμε για υπογεννητικότητα, κύριε Ρίγα, λέμε για υπογεννητικότητα. Εδώ βλέπουμε και τις αναδεκαετία πώς είναι η μισθή. 870, 20ετία 1100, 1300 στα 30 χρόνια. Φέξε μου και γλίστρισα. Έτσι. Μας κάνει όμως και κάτι άλλο εντύπωση. Βλέπουμε και τα επίδομα γάμου. Το επίδομα γάμου 70 ευρώ και του παιδιού άλλα 70. Τι λέτε, έτσι αμείβει το ελληνικό κράτος τον Έλληνα αστυνομικό, άμα προχωρήσει η οικογένεια. Αλλά το άλλο μας κάνει εντύπωση και θέλω να σχολιάσουμε. Δεν μπορεί ο αστυνομικός από την Αθήνα να υπηρετεί όλη τη ζωή σχεδόν στην περιφέρεια. Και ο αστυνομικός περιφέρειας να υπηρετεί στην Αθήνα. Γιατί δεν ανοίγουν θέσεις στους τόπους καταγωγής να έχουν τουλάχιστον το σπίτι τους οι άνθρωποι? Αυτό είναι ένα πάγιο έτοιμό μας και δυστυχώς πολιτική και φυσική ηγεσία κάθε χρόνο το αντιμετωπίζει με σχεδόν μηδενικές θέσεις μεταθέσεων στην επαρχία, διότι αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας στην Αθήνα, το οποίο βέβαια δεν έχει και μεγάλη απόσταση, αλλά όμως σε αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί που έχουν τις οικογένειές τους, ένα σπίτι ενδεχομένως από την πατρική τους περιουσία, δεν μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Πρέπει να συνυπολογίσουμε σε αυτούς τους μισθούς που δείξατε πριν από λίγο στην κάρτα ότι μιλάμε για έναν υπάλληλο ο οποίος δεν δουλεύει πενθήμερη εργασία, γιατί πολλοί δυστυχώς μας συγχαίουν με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και κακώς. Χωρίς σύγχρονο κοινωνικού αυτοματισμού. Εμείς ζητάμε να αυξηθούν οι μισθοί μας και να αυξηθούν και οι μισθοί και όλων των ανθρώπων, όλων των εργαζόμενων στη χώρα, διότι η ακρίβεια καλπάζει. Αλλά να υπολογίσουμε ότι ο Έλληνας αστυνομικός δεν δουλεύει 5 μέρες, δεν πηγαίνει Δευτέρα και Παρασκευή μεσημέρι φεύγει. Δουλεύει Σαββατοκύριακα, δουλεύει πέραν του υπηρεσιακή εργασία. Και είναι και μια πολύ επικίνδυνη δουλειά, κύριε Ρίγα. Κατ' επιλογή, επιλέγετε να υπηρετήσετε την ελληνική αστυνομία, σαφώς. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, λειτουργήμα, θα έλεγε κανείς. Γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε την ελληνική αστυνομία στο πλευρό μας. Ότι τελείται ένα λειτουργήμα όταν είστε στην υπηρεσία και είστε στην υπηρεσία προς το όφελος των πολιτών, όλων ημών. Γι' αυτό, κύριε Κουτροκόη, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Κάποιοι αστυνομικοί να ψάχνουν μια δεύτερη δουλειά, με κάποια μεροκάματα να προσπαθούν να ενισχύσουν το πενιχρό μισθό τους.
έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Αυτό θίγει την αποτελεσματικότητά σας, κύριε Ρήγα. Σας το ρωτώ πολύ έτσι ευθέως. Θέλω να πω ότι οι χαμηλοί μισθοί επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά σας προς όφελος του πολίτη, στην υπηρεσία του πολίτη. Σε καμία περίπτωση, παρόλο που η συγκυρία αυτής της εποχής είναι λίγο αρνητική από το ατυχές περιστατικό, το θλιβερό περιστατικό των Αργύρων, παρόλα αυτά, εξαλείται και σε πρόληψη και σε καταστολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το λένε οι στατιστικές και δεν το λέμε εμείς. Δεν έχουμε κάποια επίπτωση στην αποτελεσματικότητά μας. Οι συνάδελφοι δουλεύουν με φιλότιμο, με καθήκον, χωρίς προγραμματισμό πολλές φορές. Αλλά σίγουρα όμως το ιδανικό θα ήταν να μην έχει ανάγκη κανείς αστυνομικός να ψάξει ένα επιπλέον μεροκάματο. Σόδημα, βέβαια. Και όσο μάλλον ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο οποίος τα ειλικρινά μας συγκλητήρια για την οικογένειά του, έκανε μια τίμια δουλειά. Δούλευε σε ένα χώρο της οικοδομής. Προσπαθούσε να ενισχύσει το εισόδημά του από μια φτωχή οικογένεια από τα Γρεβενά. Μάλιστα. Λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Ρήγα, όλα αυτά τα λέτε εσείς. Πού κολλάνε στη δική σας αστυνομική ηγεσία, κολλάνε στην πολιτική ηγεσία, κολλάνε σε όλες τις ηγεσίες. Τα λέτε εσείς. Κανείς δεν ακούει από πάνω. Κύριε Υποφάντη, είστε έντονος και τα αιτήματά μας είναι αιτήματα τα οποία τα έχουμε θέσει διαχρονικά σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες. Δεν είναι κομματικό το ζήτημα. Είναι θέμα να αλλάξει η νοοτροπία αντιμετώπισης προς τη σώματα ασφαλείας. Χτυπούν όλη την πλάτη μας με συμπάθεια όταν οι εκλογές, για παράδειγμα, ζητάμε την αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματός μας, που είναι παθομολογούμενο. Έχουμε ζητήσει και σαν αστυνομική της Αθήνας, αυτό που είπατε πολύ σωστά, να υπάρχει ένα επίδομα δυσμενούς διαβίωσης, για να μην έχουμε τα φαινόμενα σε ένα σπίτι να μένουν δύο και τρεις αστυνομικοί τα πρώτα τους χρόνια για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Όμως παρόλα αυτά η πολιτεία κάνει βήματα, ενώ η ακρίβεια τρέχει με ταχύτητα σπριντ. Εμείς δυστυχώς οι επιχορηγήσεις που έχουμε και η βοήθεια που έχουμε είναι σε ρυθμούς χελώνας. Κύριε Ρήγα, αυτό θα το δει η πολιτεία. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει πάρει υπό ΑΣΥ κάποιες πρωτοβουλίες. Μας έλεγε ο πρόεδρος, ο κύριος Γερακαράκος, θα προσπαθήσει και θα επιδιώξει συναντήσεις με την ηγεσία και του Υπουργείου και την κυβέρνηση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ρήγα. Πρέπει να θέσουμε ζητήματα και να ξέρει η κοινωνία, γιατί καμιά φορά μπερδεύεται επειδή δεν υπάρχει γνώση, ότι εμείς είμαστε ένα ειδικό μισθολόγιο. Κακώς μας εμπλέκουν ακόμα και από άλλα στελέχη με τον δημόσιο τομέα. Δεν έχουμε καμία σχέση. Παίρνουμε σαφέστατα λιγότερα χρήματα, δουλεύουμε σαφώς περισσότερες ώρες με άλλο ύφος εργασίας. Ας δούμε τις αστυνομίες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και τι επικρατεί, και να έχουμε παραδειγματιστούμε για να ισχύσουν τα ίδια και στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρήγα. Να είστε καλά.